Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα BAM Challenge powered by Betson. Σήμερα το challenge θα γυριστεί εδώ μέσα. Αυτό που βλέπετε πίσω μας είναι ένα γήπεδο μπάσκετ το οποίο είναι μέσα σε αυτό το μπαλόν. Είναι γενικά τερματισμένο το προστόδα μας. Και σήμερα θα κάνουμε μπασκετικά challenge, γιατί παρόλο που είμαστε ομάδα ποδοσφαίρου, δεν θα σνομπάρουμε τα υπόλοιπα αθλήματα, έτσι. Πάμε μέσα να δούμε το χώρο και να δούμε τις ομάδες που θα παίξουν. Πώς είναι, παιδιά? Πού είσαι από εδώ, ρε? Wow. Δεν έχω δει κάτι καλύτερο. Δεν έχω δει το κάτι καλύτερο. Κάρπ εναντίον όλα στο κόκκινο στο σημερινό basketball challenge. Αλλά οι όλα στο κόκκινο από ό,τι φαίνεται ξεκίνησαν έτσι δυναμικά, ενωμένη ομάδα, όλοι ερχόντουσαν. Έχουν καταλήξει τρία άτομα να πούμε. Μάλλον δεν θέλω να πάνε στον πλάνο τα παιδιά, δεν ξέρω. Απλά επειδή ο Μάκη τον τελευταίο καιρό είναι πιο πολύ μέλος της διοίκησης παρά παίκτης της ομάδας, αποφασίσαμε να τον έχουμε ως μπαλαντέρ σε όποιες ομάδες θα λείπει κάποιος παίκτης την εκάστοτε ημέρα. Οπότε ο Μάκη σήμερα μπαίνει με τους όλα στο κόκκινο. Και ξεκινάμε με το πρώτο challenge, όπου είναι 1v1. Όποιος φτάσει στους 3 πόντους, 3 καλάθια δηλαδή, κερδίζει το challenge. Επιλέγετε τα ματσαρίματά σας. Πάμε. Η μπάλα θα πηγαίνει να αλλάξει. Μία φορά θα κάνει επίθεση μία ομάδα, μία ή άλλη. Ο παίκτης που θα κάνει επίθεση θα πρέπει απλά να τελειώσει τη φάση και αν η μπάλα κλαπεί, εάν η μπάλα βγει out ή οτιδήποτε άλλο γίνει, τελειώνει η φάση. Δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κάνει rebound και να συνεχίσει τη φάση. Απλά πηγαίνουμε στο επόμενο ζευγάρι. Κόκκινη, ξεκινάτε επίθεση. Σκάρπ, επιλέγετε ποιος θα αμυνθεί. Ξεκινάει επίθεση ο Μάρκος. Πάμε. Pull a few deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make her clap it, don't cap it, she tapping it fast. I think that they know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow of niggas that talk like they bad as they know they be bad as they talk off, I'm actual. I'll make the rules, so now I'm gonna date you to paddle it. Wild flower, I'm like Denzel, I'm in the middle of fire. Bitch, I'm hot up, but you are not going to do it. I'm proud of you, I'm a real. Δεν έρχεται έτσι στο Μιλάνο. Σε έχω φάει μαλάκα. Τι ψεύτης είναι, ρε. Μαλάκα, εντάξει, τον έδωσα μία. Ήταν αγκονίδι. Τότε έχεις βολή, αδερφέ. Sharp 1-0. Θα μπορούσαμε να το γυρίσουν όλα στο κόκκινο. Να πούμε και όλο στο τρίποντο μετράει για 2 πόντους. Κάθε ομάδα έχει από έναν πόντο, άρα κάποιος με τρίποντο τώρα το τελειώνει. Έλα, good, έλα. Έλα, καλά, έλα το. Μαλάκα, δεν έχω παίξει ούτε μπάσκετ. Τώρα, πήγε νομίζω είναι στεκάρι. Τι έγινε? Ανύπαρκτη ομάδα με ένα χολίδι, να δείχνει τώρα. IQ player όταν τον πήρα στην ομάδα μου. Δύο έχετε, γιατί βαράς τρίπον. Είναι χέστης γι' αυτό, φοβήθηκε. Πάρ' το χρόνο. Δεν είναι επανάληψη. Κανονικά δεν έχει βολή όταν κάνω φάουλ εδώ. Πρέπει να πάρει τα βήματα για να σου πάρει για να είναι βολή. Όντως πρέπει να γίνει επανάληψη. Γιατί δεν έκανε σουτ για να πάρει βολή. Ήταν φάουλ πάνω στην εξέλιξη της φάσης. Οπότε ξανακάνουμε επανάληψη της φάσης. Όλο αυτό που γίνεται ένα πράγμα δείχνει. Δεν σας λέω τι,
Ξέρω. Χάρη, πλάκα. Μαλάκα, εντάξει. Είναι το full defender, δεν έτσι κουστάει, ρε μαλάκα. Και κάνω και επίδεση και το βάζω τώρα τρίποντο και λίγο. Πάει για το 3 στα 3 χωρίς. Μετά η άμυνα δεν μπορεί να το φτάσει εδώ. Α, το χειρό το κόμπωσα καν. Αυτός λέει για το σώμα που τον έκανε. Έτσι είπε σε φάουλ. Κατάλαβες. Εγώ πήρα ένα φίλο πάνω στο σπίτι. Ναι, είναι φάουλ αυτό. Τι είναι, αφού σκόπι λεπτά, πώς το πήρα μαζί. Αυτό κάνει κάτι στρίζουν όλοι. Πάμε, όχι, πάμε άλλο. Όλα στο κόκκινο, πολύ δίκαιοι είναι χτες στο πρώτο challenge. Τρεις βαθμοί ήδη, έξτρα. Πάμε, πάμε. Και πάμε για το δεύτερο challenge. Για το δεύτερο λοιπόν challenge έχουμε 3 point contest. Θα λειτουργήσει ακριβώς όπως λειτουργεί στο NBA contest το 3 point. Η κάθε ομάδα θα διαλέξει 2 εκπρόσωπους παίκτες όπου θα βαρέσουν shoot από 5 γωνίες. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους κερδίζει το δεύτερο BAM challenge. Να σημειωθεί ότι ο κάθε παίκτης μπορεί να διαλέξει ένα fire zone όπου όλα θα μετράνε για 2. Για πείτε ποιους 2 θα διαλέξετε για τρίποντα. Μάρκο. Τη μακρύ. Καλή παράδοση. Αλήθεια. Έχει το κολλόδι. Είναι το κολλόδι έτσι. Τι όλα το κόκκινο δεν θέλουν να πάνε, μαλάκα. Πάμε να ακούσουμε και τους κάρτες. Ένας είμαι εγώ και ο Νικόλας. Εντάξει, σωστές επιλογές αυτά τα παιδιά εδώ, οι άλλοι θέλουν να χάσουν από ό,τι φαίνεται. Παράτε από κάθε γωνία 3, οκ. Αλλά διαλέγετε στην αρχή με το που ξεκινάτε μία γωνία, ας το πούμε. Θα μετράνε διπλά. Ωραία. Και επιπρόσθετα η κάθε ομάδα διαλέξει έναν από τους 2 να βαρέσει και ένα από το κέντρο, το οποίο θα μετράει για 5 πόντους. Το διπλό σου το παίρνω από την κορυφή. Δεν πήγε καλά, διαφορετική μπασκέτα, δύσκολες συνθήκες. Για 2 θα μετράνε τα σούτ μου από 45 μοίρες. Έχει πολύ αέρα εδώ μέσα, πώς τύψα. Για την Garp με το απίστευτο performance του Νικόλα εδώ. Σα πρόεδρε. 4 για την όλα στα κόκκινο. Ένας πόντος διαφορά, μπορεί σίγουρα να γυρίσει. Διαλέγω τη διπλή μου, κάτω γωνία. Ο τελευταίο. Αρχιδά το πικ. Έβαλα. 5 βαθμούς έκανε ο Μάρκο, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή όλα θα βρίσκονται στους 9. Που σημαίνει ότι ο Σάκα πρέπει να κάνει 4 για να ισοφαρίσει ή 5 για να περάσει μπροστά. Καλή πλευρά είναι εκείνη απέναντι.
Κέντρο, άμα γίνει τώρα κάτι. Όλες τρίτσες. Θα με κόβασε κι αυτό. Τέλειο είναι εδώ, το παίρναν όλο το challenge. Νομίζω μακράν το πιο ακραίο segment challenge μέχρι στιγμής από όλα τα challenge. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό. Τρεις βαθμούς μέχρι τώρα η όλα στο κόκκινο, τρεις βαθμούς και η Carb. Ποιος θα πάρει τους 6 είναι το θέμα. Για το τελευταίο challenge έχουμε 3v3. Η κάθε ομάδα διαλέξει 3 παίκτες, αλλά θα μπορεί να κάνει κανονικότατα αλλαγές. Το παιχνίδι θα κρυθεί στα 11 και οι πόντοι μετράνε κανονικά 2 και 3. Καλό μάτς να έχετε, παλικάρι μου. Πάμε. Άλλο ένα είναι.
δεν μπορούν να χάσουν challenge. Το γύρισαν και αυτό. Από εκεί που φαίνονταν όλα χαμένα. Τι να πω, εντάξει, το έχει το όνομα της ομάδας πιστεύω. Οι Carp ακόμη μια φορά κάνουν την απόδραση και φεύγουν με 6 βαθμούς, έχοντας και δει στο τελευταίο challenge με αυτό το απίστευτο καλάθι του Ποτού. Οι όλα στο κόκκινο φεύγουν με 3 βαθμούς και εδώ θα δείτε τη βαθμολογία. Ευχαριστούμε που είδατε το BAM Challenge Powered by Betson. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.